Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Μας φαίνεται πως κατασταλάζει το Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση σε ό,τι έχει να κάνει με το τελικό σχέδιο και την τελική πρόταση για την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Πολύ σύντομα αναμένονται και οι επίσημες πλέον ανακοινώσεις. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Αντώνης Παραράς είναι εκεί να μας δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το τι περιλαμβάνει αυτή η τελική πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών. Αντώνη, καλησπέρα. Καλό βράδυ. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βεβαίως θα πρέπει να πούμε. Εγώ κρατάω και μικρό καλάθι για το αν τελικά όντως τα επόμενα 24 ώρα θα έχουμε την ανακοίνωση της οριστικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και τι ακριβώς θα ισχύσει. Μένει βεβαίως να το δούμε στην πράξη. Οι περισσότεροι πάντως είναι εξαιρετικά απογοητευμένοι, καθώς βεβαίως είμαστε στο παραένα και ακόμη δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Το έχουμε αναφέρει. Φαίνεται όμως ότι το τελευταίο, ειδικά 2-3 ώρες, έχουν καταλήξει, βέβαια επίσημη ανακοίνωση όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχει υπάρξει ακόμη. Ναι. Όχι ακόμη. Θα γίνει όμως αυτό, ίσως αύριο ή μέχρι και την Παρασκευή. Γιατί την άλλη εβδομάδα δεν υπάρχει περιθώριο, πρέπει να δοθεί πετρέλαιο. Λοιπόν, αυτό το οποίο υπολογίζουμε και γνωρίζουμε είναι ότι πάμε για κάτω από το 1 ευρώ, δηλαδή κάτω από 1 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο για όσους πάρουν το επίδομα. Δηλαδή 33 με 35 όπως κάπου εκεί έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες θα είναι η επιδότηση, λεπτά το λίτρο, έτσι. Ναι, ναι, θα πάμε μάλλον στα 0,35 ευρώ το επίδομα πετρελαίου, χαλαρώνουν πολύ τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια, νομίζω το έχουμε περιγράψει ήδη εμείς από την περασμένη εβδομάδα αυτό, ναι. Και πάμε σε μια αύξηση η οποία θα είναι από τα 28 λεπτά που ήταν πέρσι στα 34 ή στα 35, κάπου εκεί θα καταλήξει για να διευκολύνει, όπως λέει η κυβέρνηση, πιο πολλούς, περισσότερο κόσμο δηλαδή, να λάβει και θα προσπαθήσει να ελαφρύνει κάπως, να χαλαρώσει μάλλον τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια, έτσι για να δοθεί το επίδομα το συγκεκριμένο. Mm-hmm. Για παράδειγμα, φαίνεται πως δεν χάνουν το επίδομα, προσέξτε ότι αυτό είχε χαθεί πέρσι, mm-hmm. δεν χάνουν το επίδομα όσοι κατέχουν γιοταχή αυτοκίνητο με έως και 2.500 κυβικά αντί των 2.000 που ίσχυε. Γι' αυτό θέλω να σου πω όμως ότι αναμένεται και μια απάντηση από την Τρόικα για το σχέδιο, το οποίο από ό,τι πληροφορήθηκα με email, αυτό όλο που κουβεντιάζουμε τώρα, έφυγε σήμερα περίπου στις 4-5 το απόγευμα, θα το δούνε τα στελέχη από την Τρόικα και θα το αποφασίσουν. Mm-hmm. Να πω λοιπόν ότι οι πληροφορίες τελευταίες είναι, μιλούν για ένα επίδομα πετρελαίου θέρμανσης, το οποίο θα φτάσει περίπου σε 500.000 νοικοκυριά, είναι η εκτίμηση. Το ποσό επιδότησης θα είναι από 0,34 μέχρι 0,35, αντί του 0,28 που ήταν πέρσι. Ξεκινά 15 Οκτώβρη, περίπου στο 1,30 ευρώ το λίτρο. Το επίδομα φαίνεται να είναι λοιπόν αυξημένο. Και να δούμε αν θέλεις και πάλι τα εισοδηματικά κριτήρια, ναι, αυτό να που σχεδιάζεται. Γιατί υπάρχει βεβαίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς του κόσμου. Υπάρχει αύξηση εδώ. Ανησυχεί για το τι θα γίνει. Υπάρχει λοιπόν μια αύξηση στα εισοδηματικά κριτήρια, το σχεδιάζουν δηλαδή, για ετήσιο εισόδημα για άγαμους από 25.000 πηγαίνει στα 30, mm-hmm. για τους έγαμους από 35.000 πάει στα 40.000, υπολογίζεται ότι σχεδόν το 90% των φορολογουμένων δηλώνει, όπως λέει βέβαια η κυβέρνηση, μικρότερα ποσά στην εφορία, οπότε θα αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων. Αυτά που λέγαμε χθες για τα παιδιά, για το πώς προσαυξάνεται ισχύει, δηλαδή μέχρι και τα 3 παιδιά, μια οικογένεια μπορεί να πάρει το επίδομα με εισοδήματα 49.000 ευρώ. Αυτό το οποίο αναμένουμε με ενδιαφέρον είναι αν θα συμφωνήσει η Τρόικα στα όρια των αντικειμενικών αξιών της κύριας κατοικίας, για την οποία προορίζονται βέβαια οι ποσότητες, mm-hmm. δηλαδή για τους άγαμους το όριο της αντικειμενικής αξίας μπορεί να αυξηθεί στα 200 από τα 150. Χιλιάδες ευρώ, έτσι, ενώ για τους έγαμους θα ανέβει στις 300.000 ευρώ από 200 που ήταν σήμερα. Λοιπόν, στο Υπουργείο Οικονομικών έμαθα σήμερα ότι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να αλλάξουν οτιδήποτε στη γεωγραφική κατανομή του επιδόματος. Νομίζω ότι εδώ εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την έννοια ότι η Καστοριά, μα φυσικά και η Δυτική Μακεδονία είναι στη λεγόμενη πρώτη ζώνη. Αλλά το ζήτημα είναι ότι από εκεί και μετά υπάρχουν μαριγό 2, 3, 4 ζητήματα και για το πετρέλαιο και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία ίσως θα αναλύσουμε και παραπάνω αύριο και αναφέρομαι σε κάποιες προτάσεις που άκουσα σήμερα από τον Θωμά Αναστασίου και από τον Νίκο Βασιλιάδη για επίδομα από τον Δήμο, μάλλον για δωρεάν χορήγηση πια σε καυσόξυλα από τον Δήμο Καστοριάς.
Θέλω να πω ότι έγινε μια πρόταση σήμερα για τα καυσόξυλα από τη μεριά του κυρίου Αναστασίου, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος. Από την άλλη όμως είχαμε μια δέσμευση, αλλά θα την αναλύσουμε περισσότερο αύριο αυτήν. Είχαμε μια δέσμευση του υποψήφιου δημάρχου Νίκου Βασιλιάδη, ο οποίος με έναν τρόπο, περίπου με ένα κόστος 45.000 ευρώ για τον Δήμο, παραπάνω από 400 οικογένειες τον Σεπτέμβρη του 2014 θα πάρουν δωρεάν καυσόξυλα στην πόλη της Καστοριάς, γιατί ήδη αυτά δίνονται ως χωρικά στα υπόλοιπα δημοτικά διαμερίσματα. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Βεβαίως μπορεί να γίνει. Έγινε μια πρόταση τεκμηριωμένη σήμερα από τον γραμματέα, τον πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Αναστασίου, με εσπεσμένη παρέμβασή του ο υποψήφιος δήμαρχος Νίκος Βασιλιάδης, και νομίζω ότι εξέδωσε και ανακοίνωση ότι αυτό θα γίνει τον Σεπτέμβρη, δηλαδή 400 περίπου οικογένειες. Να σου πω μάλλον αρχικά, αν θέλεις, ότι ο κύριος Αναστασίου μίλησε για δασικές δημοτικές εκτάσεις, με εντολή δηλαδή του Δήμου μπορούν να κοπούν συγκεκριμένα ξύλα, συγκεκριμένη τόνη. Όχι να μας τους κλέψουν, όπως ακόμα παιδευόμαστε να μάθουμε ποιοι τα πήραν αυτά. Συγκεκριμένη τόνη με 30.000 ευρώ, κοστολογημένη δηλαδή πρόταση, 250 περίπου οικογένειες μπορούν να πάρουν 10-12 χωρικά, 6-7 τόνους. Από την άλλη, η δέσμευση, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο, 6-7 μήνες πριν από τις εκλογές, η προσωπική δέσμευση του υποψήφιου δημάρχου είναι ότι το Σεπτέμβρη, εφόσον έχει εκλεγεί φυσικά, σαν δήμαρχος θα χορηγήσει δωρεάν καυσόξυλα σε αυτούς που χρησιμοποιούν καυσόξυλα, και ένα κόστος για τον Δήμο περίπου 45.000 ευρώ. Μάλιστα, κοίταξε Μαριγό, το κόστος δεν είναι τεράστιο. Δηλαδή ο Δήμος πραγματικά μπορεί να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο κάνοντας την ενέργεια αυτή, που θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη η Δημοτική Αρχή Καστοριάς. Γιατί ανεπίσημα να σου πω, ανεπίσημα γνωρίζω ότι γίνεται αυτό που λέω στον Δήμο Άργους Οριστικού και στον Δήμο Νεστορίου. Άρα λοιπόν δεν μιλώ για τους δύο αυτούς Δήμους, νομίζω ότι ανεπίσημα γίνεται. Θα μπορούσε να γίνει και εδώ με έναν πολύ οργανωμένο τρόπο. Δέσμευση για τον τρόπο όμως ήδη σήμερα είχαμε από τον κύριο Νίκο Βασιλιάδη. Πάνω από 400 οικογένειες θα πάρουν δωρεάν όσο διαρκεί η κρίση, έτσι. Γιατί μην ξεχνάς Μαριγό ότι είναι δασικές οι εκτάσεις. Είναι μάλλον δημοτικές οι εκτάσεις. Άρα λοιπόν με έναν καλό συντονισμό, εκεί που λες τον υλοτόμο, κόψε παράδειγμα 500 χωρικά. 400 περίσευμα. Ναι, όχι όμως να τους αφήσουμε και να τους κλέψουν. Αυτό φαίνεται θα γίνει μια επιτροπή από ό,τι είπε ο κ. Βασιλιάδης, και όλα αυτά θα δρομολογηθούν με κάποιες διαδικασίες μέσα από το Δήμο. Όμως αποτελεί δέσμευσή του, αν είναι δήμαρχος θα το περιμένουμε το Σεπτέμβρη αυτό να το κάνει, και είναι πολύ σοβαρό Μαριγό, διότι 400-500 οικογένειες δεν θα ξεπαγιάσουν. Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό σε συνδυασμό με την ιστορία του πετρελαίου. Με την ιστορία του πετρελαίου, και έτσι για να το κλείσουμε, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Είπαμε ότι προκαταβολικά να δοθούν τα χρήματα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ωστόσο, νομίζω έχει ενδιαφέρον η κουβέντα που είχαμε χθες με τον κύριο Παπαθανασίου, τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών, ο οποίος πρότεινε ουσιαστικά, ή όπως τόνισε ο ίδιος, θεωρεί καλύτερο τη διαφορά αυτή να την επιβαρυνθεί ο πρατηριούχος, οι πρατηριούχοι δηλαδή να δώσουν ακριβώς τα χρήματα που είναι να δώσουν για να προμηθευτούν το πετρέλαιο, να πάρουν οι πρατηριούχοι την επιστροφή και έτσι οι καταναλωτές να πληρώσουν κάτω από το 1 ευρώ, όπως εκτιμάται ότι θα είναι με την... με το επίδομα θέρμανσης, εάν καταληθεί το επίδομα θέρμανσης. Νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει η κυβέρνηση επίσης να δει. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και οι υπόλοιποι πρατηριούχοι. Θα έχουμε συνομιλία και με τον πρόεδρο σε πολύ λίγο για να δούμε και ποια είναι γενικότερα η γνώμη εδώ στην περιοχή μας του Σωματείου, και ευρύτερα τι λέει και η Ομοσπονδία για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να δούμε πότε θα έχουμε τις επίσημες ανακοινώσεις. Είπαμε, έχει λιγοστέψει ο χρόνος, έχουμε ξεμείνει από χρόνο. Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τι ακριβώς θα γίνει για να κάνει και τον απαραίτητο προγραμματισμό για να ζεσταθεί, όπως πολύ σωστά επισήμανες και εσύ. Τώρα, έχεις να συμπληρώσει κάτι στο θέμα? Ναι, όχι, επαναλαμβάνω, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο, πιστεύω ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση. Νομίζω εκεί θα πάμε, στα 034-035. Θα μπορούσε όλο αυτό να διεκδικηθεί, νομίζω, και πολύ καλύτερα. Και θέλω να σου πω, Μαριγώ, ότι υπάρχει, και εδώ είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για μένα, υπάρχει μια τροπολογία της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ, η οποία κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα, για την κατάργηση του φόρου αλλά και του ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης και
και το φυσικό αέριο για οικιακή χρήση. Είναι λοιπόν, την έχω στα χέρια μου και την έχω ήδη δημοσιεύσει και στον alfa.fm.gr. Είναι ένα κείμενο τροπολογίας, είναι και κοστολογημένοι, τα πάντα έχουν από τη μεριά του ΚΚΕ. Ζητούν οι βουλευτές, παράδειγμα η κυρία Παπαρίγα, Γερασιμίδου, η κυρία Κανέλη και άλλοι βουλευτές, ζητούν ο κ. Παφίλης, ο κ. Χαλβατζής, ζητούν λοιπόν, Μαριγώ, αυτό που μόλις είπα. Δηλαδή να ψηφιστεί η κατάργηση του ΦΠΑ και του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο φυσικό αέριο για την οικιακή χρήση. Και να σου πω και κάτι, κάποια στιγμή εδώ είμαστε. Λοιπόν, οι βουλευτές οι οποίοι αντιδρούν, είτε από τη Νέα Δημοκρατία είτε από κάπου αλλού, ας στηρίξουν την συγκεκριμένη τροπολογία, εάν νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μας βοηθήσουν. Γιατί αυτή είναι μια σημαντική βοήθεια. Και μην πει κανείς ότι αυτά είναι εξωπραγματικά, δεν γίνονται. Αυτό θα ακούσουμε, Αντώνη. Δεν βγαίνει η κυβέρνηση, δεν βγαίνει το Υπουργείο Οικονομικών, δεν βγαίνει ο προϋπολογισμός, άρα δεν γίνεται. Και ας κόψουμε από τις μισθοδοσίες των βουλευτών της Βουλής και των Υπουργών και θα βγουν. Για να γίνει. Μάλιστα, λοιπόν, αφήνουμε προς το παρόν το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα το πιάσουμε σε λίγο ξανά στο δελτίο μας, γιατί είναι, είπαμε, σημαντικό θέμα. Βλέπουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής στον alfa.fm.gr και αφορά το Δήμο της Καστοριάς. Τι συμβαίνει? Κοίταξε, δεν είμαι σε θέση να κάνω επίσημη ανακοίνωση τώρα. Σε λίγη ώρα όμως θα έχω μία είδηση σοβαρή εξέλιξη, αν θέλεις, γιατί νομίζω ότι και η απόφαση είναι οριστική. Δεν μπορώ να πω όμως παραπάνω πράγματα με την έννοια ότι έχουμε παρέτηση σημαντική στον Δήμο Καστοριά. Μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κοίταξε να δεις, επειδή είναι κάτι το οποίο θα το έχω ως, σαν πληροφορία σε λίγο, δεν θέλω να πω το οτιδήποτε εφόσον έχει οριστικοποιηθεί, βέβαια, από ό,τι μαθαίνω. Απλά πρέπει να έχω την απόλυτη διασταύρωση. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι ότι είναι πραγματικά ραγδαίες οι εξελίξεις στο εσωτερικό του Δήμου Καστοριάς. Να ρωτήσω, εφόσον όνομα δεν μπορείς να κάνεις. Το θέμα επηρεάζει άμεσα τις εκλογές. Δεν μπορείς να μας δώσεις όνομα. Έχει να κάνει με το γενικότερο κακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα του κυρίου Χατζησημεωνίδη ή είναι παρέτηση για προσωπικούς λόγους κάποιου? Είναι παρέτηση για οικογενειακούς λόγους. Εγώ όμως δεν θα πω για ομάδα Χατζησημεωνίδη μόνο. Εγώ θα πω για όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή, δεν αφορά μόνο την πλειοψηφία, αφορά ενδεχομένως και τις ομάδες της μειοψηφίας. Γι' αυτό μιλάω για τον Δήμο, αφορά τον Δήμο Καστοριάς. Θα το δούμε σε λίγη ώρα, Μαριγώ. Εάν έχω απόλυτη διασταύρωση, θα προλάβουμε και το δελτίο μας. Ιδάλλως, αμέσως μετά, στον alfa.fm.gr θα το προλάβουμε πιο αργά. Αλλά, επαναλαμβάνω, είναι μια σημαντική παρέτηση. Θεωρώ ότι επηρεάζει άμεσα τις εκλογές. Θεωρώ ότι είναι μια οριστική απόφαση και για οικογενειακούς λόγους, αλλά νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε ή προς το τέλος του δελτίου ή εμείς τουλάχιστον αύριο. Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά να ρωτήσω λίγο κάτι. Γιατί αυτός ή αυτή που σκέφτεται ή έχει αποφασίσει να παραιτηθεί δεν περιμένει λίγους μήνες ακόμη? Γιατί νομίζω ότι οι οικογενειακοί λόγοι, που τουλάχιστον αυτά έχω πληροφορηθεί σε πρώτη φάση, τον ή την οδηγούν, για να μην το προσδιορίσω απόλυτα, σε αυτή την παρέτηση, με την έννοια ότι προφανώς για να υπάρχει αυτή η ανάγκη για οικογενειακούς λόγους θα πρέπει να γίνει πιο άμεσα, νομίζω. Μπορεί να υπάρχει ομάδας... κακό κλίμα, μπορεί να υπάρχει μια συνεννοησία, μπορεί να είναι και αυτό, γιατί θα το δούμε αυτό όμως. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να το ξαντλήσουμε. Επικεφαλής ή στις κατώτερες έτσι βαθμίδες, να ρωτήσω? Ναι, αυτά ακριβώς που κάνω εγώ στις συνεντεύξεις μου, μου κάνεις τώρα εσύ εμένα. Λοιπόν, θα το και ξέρω ότι το κάνεις καλά, αλλά άσε με να διασταυρώσω, γιατί ξέρεις ότι αυτά που ανακοινώνουμε, νομίζω ότι πρέπει να είναι έτσι. Και ξέρεις ότι ούτως ή άλλως τα δρομολογούμε, τα δημοσιοποιούμε πρώτοι εμείς. Σε λίγη ώρα όμως πιστεύω θα έχουμε την ίσως και την ανακοίνωση, όχι την επίσημη, αλλά την πληροφορία ως απόλυτη διασταύρωση από εμάς. Αν το προλάβουμε μέσα συμβούλιο, στο δελτίο, σοβαρή παρέτηση που επηρεάζει εκλογές. Μάλιστα, λοιπόν. Πριν σε αποχαιρετήσω, μία είδηση να δώσουμε, γιατί αφορά επίσης πολύ κόσμο, για τον ΟΓΑ. Την Πέμπτη έρχεται η καταβολή των οικογενειακών επιδομάτων, των νέων οικογενειακών επιδομάτων. Πολύ σωστά. Έχουμε την Πέμπτη, λοιπόν, είναι η δεύτερη, νομίζω η επόμενη φουρνιά, να μην πω δεύτερη, τρίτη, γιατί θα έχουμε πολλά τέτοια. Στις 10 Οκτωβρίου, λοιπόν, θα καταβληθούν σε περίπου 500.000 δικαιούχους του ΟΓΑ τα νέα, να το πω έτσι, επιδόματα για τα παιδιά του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτεκνών και πολυτεκνών οικογενειών. Θέλω να πω ότι αυτά θα δοθούν την Πέμπτη, με την έννοια, Μαριγώ, ότι όλο αυτό έχει να κάνει και με την εκαθάριση των δηλώσεων.
Δηλαδή, γι' αυτό κιόλας υπάρχει από τη μία μεριά αυτό που περιγράφουμε τώρα και από την άλλη ότι ξανά σε λίγες μέρες θα υπάρχει ίσως νέα καταβολή στους επόμενους. Δηλαδή, δεν έχουν καθαριστεί όλες οι δηλώσεις, οπότε καταλαβαίνεις, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η καθυστέρηση. Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Αν έχουμε κάτι νεότερο θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του Δελτίου. Διαφορετικά είπαμε στον ΑΦΜ όλες οι λεπτομέρειες για την παρέτηση αυτή από τον Δήμο της Καστοριάς. Και εμείς βεβαίως αύριο, αν δεν το προλάβουμε σήμερα. Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Γεια χαρά. Καλό βράδυ να ευχηθώ. Λοιπόν, πάμε τώρα και πάλι στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης. Έχουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών Νομού Καστοριάς στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ο κύριος Ζήσης Λάζαρος. Καλησπέρα. Καλησπέρα και μας τον πού, και σας... Να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά, βέβαια, πάντα αποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Έτσι προσπαθούμε λίγο να βγάλουμε μία άκρη σε ό,τι έχει να κάνει με την καταβολή του επιδόματος. Έχουμε ξαναπεί λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Βέβαια, εσείς οι βενζινοπόλες έχετε πει ότι θα απέχετε από τη διαδικασία αυτή ως μία μορφή αντίδρασης, να το εκλάβουμε απέναντι σε όλο αυτό το μπάχαλο που γίνεται από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί πραγματικά έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ για ακόμη μία φορά να δώσουμε όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Ακριβώς. Είναι ένας τρόπος πίεσης, γιατί τόσο καιρό έχει από το καλοκαίρι. Φτάσαμε τώρα 5-7 μέρες πριν να αρχίσει το πετρέλαιο θέρμανσης και δεν έχουμε κάτι να μπορούμε να εξηγήσουμε στον κόσμο. Τι τιμή θα υπάρχει, πώς θα είναι η επιστροφή του φόρου, ποια θα είναι τα μέτρα, ποια θα είναι τα κριτήρια. Δεν γνωρίζουμε τίποτε. Και εμείς κάποια στιγμή έπρεπε να αντιδράσουμε για να πάρουμε και εμείς κάτι χειροπιαστό. Λέγεται βέβαια ότι ουσιαστικά η τελική πρόταση, αυτό που αναμένεται να ισχύσει και ίσως έχουμε στα επόμενα 24 ώρα την ανακοίνωση, είναι γύρω στα 35 λεπτά το λίτρο, ότι θα είναι η επιδότηση, δηλαδή κάτω από 1 ευρώ θα είναι η τιμή που θα αγοράσουν το πετρέλαιο θέρμανσης όσοι πάρουν το συγκεκριμένο επίδομα. Αυξάνονται βεβαίως τα εισοδηματικά κριτήρια και αυτό το είχαμε αναφέρει ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα συνομιλώντας μαζί, με την τιμή βεβαίως του πετρελαίου να ξεκινάει γύρω στο 1,30 όπως και εσείς είχατε επισημάνει. Με αυτές τις τιμές που υπάρχουν τώρα είναι εκεί κοντά, στο 1,30. Ελπίζουμε και 35 να είναι και παραπάνω. Αυτό ακούγεται βέβαια, το 35, αυτό διαβάζουμε, τα σενάρια αυτά διαβάζουμε, βλέπουμε στις ειδήσεις, διαβάζουμε στο ίντερνετ. Δεν έχει βγει κάποια επίσημη απόφαση, αλλά νομίζω κάπου εκεί θα κυμαίνεται. Εμείς έχουμε ζητήσει βέβαια όχι να αυξηθεί η επιδότηση, να καταργηθεί ο ειδικός φόρος και να είναι κατευθείαν φθηνό το πετρέλαιο, ούτως ώστε να μην μπαίνει στη διαδικασία αυτή ο κόσμος. Κατευθείαν να προλαμβάνει το πετρέλαιο με τη φθηνή τιμή και να μην τρέχει να έχουμε επιστροφές και να έχουμε προβλήματα. Θέλω λίγο να παραμείνουμε σε αυτό. Συνομιλήσαμε χθες με τον κύριο Παπαθανασίου, τον αντιπρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπολών Καστοριάς. Αυτό το οποίο εκείνος ανέφερε ως την καλύτερη δυνατή λύση είναι ουσιαστικά οι καταναλωτές να αγοράζουν με την τιμή που θα ισχύσει ουσιαστικά με την επιστροφή του φόρου, δηλαδή με την τιμή κάτω του 1 ευρώ, αν ισχύσουν όλα αυτά τα οποία λέμε, και ουσιαστικά εσείς οι πρατηριούχοι να κάνετε τη διαδικασία για να πάρετε την επιστροφή φόρου, αυτό το επίδομα θέρμανσης. Συγγνώμη, η δική σας ποια είναι? Κοιτάξτε, δείτε, αυτό μία χρονιά έχει λειτουργήσει έτσι, όταν είχε πρώτο ξεκινήσει ο ύφεστος. Αποτελεσματικά? Κοιτάξτε, εκείνη την περίοδο, επειδή εμείς πιέσαμε τόσο πολύ τις καταστάσεις και επειδή τα χρήματα που ήταν να παίρνουμε, άλλο να πάρει μεμονωμένα κάποιος κάποια χρήματα πίσω και άλλο να πάρει σε ένα ποσό μαζεμένο από κάποιους ανθρώπους που έχει πάει πετρέλαιο θέρμανσης. Επειδή τα χρήματα ήταν αρκετά και εμείς έπρεπε να πληρώνουμε τις εταιρείες, μέσα σε 3 ημέρες παίρναμε τα χρήματα πίσω. Αν λειτουργήσει αυτό πάλι έτσι. Τώρα λέμε κάποιες απόψεις που δεν νομίζω να ισχύσει αυτό, απλά το συζητάμε θεωρητικά. Αν ισχύσει αυτό να είναι πολύ κοντά οι μέρες που παίρνουμε τα χρήματα εμείς, βγαίνει από κάποιο τέτοιο πρόβλημα ο καταναλωτής. Δεν χρειάζεται ούτε να κάνει κάποιες αιτήσεις, τίποτε, και επιβαρυνόμαστε εμείς. Και διευκολύνεται βεβαίως ο ίδιος ο καταναλωτής σε ό,τι έχει να κάνει με τη ρευστότητα. Βέβαια, επιβαρύνεστε εσείς αντίστοιχα, είναι δίκοπο μαχαίρι. Τώρα, αν κρίνουμε από την περσινή χρονιά, το χρονικό διάστημα που απαιτούνταν για να πάρει κανείς πίσω τα χρήματα,
Νομίζω ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα ικανοποιητικά τα πράγματα. Μεσολαβούσαν αρκετές μέρες για να πάρει κανείς την επιστροφή. Δεν έχει λειτουργήσει κανονικά πέρσι επιστροφές. Υπήρχαν καθυστερήσεις, απλά σου λέω ήταν και μερικοί τυχεροί, ανάλογα την ημερομηνία προμήθειας του πετρελαίου και ανάλογα τις ημερομηνίες που γινόταν η καθάριση από το Υπουργείο Οικονομικών, μπορεί κάποιοι να τυχεροί να παίρνουν πολύ κοντά τα χρήματά τους και κάποιοι άτυχοι που να παίρνουν και σε δύο μήνες τα χρήματα πίσω. Ναι. Και κάποιοι να μην τα πήραν και καθόλου, έτσι, στην τελευταία δόση. Μπορεί να έχει συμβεί και αυτό. Μάλιστα. Κάτι πιο συγκεκριμένο κι εσείς πάντως δεν έχετε ως πληροφορία. Όχι, όχι, κάτι πιο συγκεκριμένο τίποτε. Για το τι αναμένετε να έχεις. Σε γενικές γραμμές αυτά που μιλήσαμε την Παρασκευή, ναι. Κάπου εκεί κυμαίνονται τα πράγματα, γιατί σας είχα πει εγώ γύρω στα 37 λεπτά, από ό,τι θυμόμουν, μια συζήτηση που είχαμε κάνει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας. Τώρα ακούγεται πιο, είχατε πει για 33, τώρα λέει στα 35. 35. Θεωρώ ότι δεν είναι η τόση μεγάλη επιδότηση που θα πάρει ο κόσμος πίσω. Αυτό που λέγαμε και την Παρασκευή, ότι λέμε τώρα θα είναι στα 95 λεπτά πάνω κάτω με την επιστροφή και λέμε ότι είναι καλή η τιμή σε σχέση βέβαια με πέρσι, έτσι. Ενώ η τιμή του είναι πάρα πολύ υψηλή πάλι. Ναι, βεβαίως. Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κόσμο και τα εισοδήματα να έχουν πέσει, οι ικανοποιητικές τιμές θα ήταν στα 60 λεπτά. Στα 60 λεπτά. Για να λέγαμε ότι είναι ικανοποιητική τιμή και να μπορεί ο κόσμος να προμηθευτεί. Τιμές βέβαια έτσι όπως ακούγονται προπολεμικές. Εντάξει. Σε σχέση, απλά όμως σε σχέση με την περσινή χρονιά λέμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Και που φτάσαμε. Και αν η τιμή του είναι πτωτική και έχουμε πιο κάτω, μακάρι να πέσω και κάτω από τα 90 λεπτά. Ναι. Λοιπόν, τα πράγματα είναι δύσκολα. Να δούμε τι ακριβώς θα ισχύσει. Πριν σας αποδεσμεύσω, θέλω λίγο και τη δική σας εκτίμηση για το πώς κινήθηκε ο νομός της Καστοριάς. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε το χρονικό περιθώριο καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού να κινηθούμε, να πιέσουμε, γιατί μας αφορά άμεσα, γιατί είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, το πλέον αυτονόητο βεβαίως, εδώ στην περιοχή μας, στη Δυτική Μακεδονία, σε σχέση για παράδειγμα με την Αθήνα. Εσείς έχετε δει κάποια ανταπόκριση, κάποια πίεση, κάποιο ενδιαφέρον όλους αυτούς τους μήνες από πλευράς των τοπικών φορέων, κύριε Ζήση? Να σας πω την αλήθεια, δεν έχω δει τίποτα και δεν έχουν έρθει και σε επαφή με τους αρμόδιους που είμαστε θεωρητικά εμείς οι πρατηριούχοι, ούτως ώστε να τους εκφράσουμε και μια άποψη, ναι, και τις δικές μας τις ιδέες και τις γνώσεις πάνω στο αντικείμενο, mm-hmm, ούτως ώστε να πιέσουν πραγματικά με αυτά που πρέπει να πιέσουν, όχι θεωρητικά. Κατεύθυνση. Ναι. Δεν έχει έρθει κάποιος σε εμάς. Εμείς έχουμε προσπαθήσει και τις προηγούμενες χρονιές και με τα συλλητήρια αυτά που έχουν γίνει και με επαφές που έχουμε κάνει και με τους βουλευτές και προσωπικά εγώ και με την κυρία Αντωνίου και με τον κύριο Διαμαντόπουλο. Τότε είχε γίνει κάποια συζήτηση, κάποιο είδος μορφής πίεσης. Λέμε τώρα για πέρσι, για την περσινή χρονιά. Ναι. Που δεν ήταν σε τέτοιο βαθμό που μείναμε ικανοποιημένοι. Θεωρούμε ότι γενικά όλη η Μακεδονία, όχι μόνο η Δυτική Μακεδονία, από τη Λάρισα και πάνω, ας πούμε, που υπάρχει το κρύο. Ναι, απλά μιλάμε εμείς εδώ για τη δική μας περιοχή. Σαφέστατα η Βόρειος Ελλάδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να συγκριθεί με την Νότιο Ελλάδα. Και νομίζω ότι αν όλοι οι βουλευτές πραγματικά, ανεξαρτήτως κόμματος, θέλανε να πετύχουν κάτι, νομίζω ότι με την πίεσή τους μπορούσαν να πετύχουν πολλά. Ειδικά στο θέμα του πετρελαίου θέρμανσης και γενικά των καυσίμων. Ναι. Γιατί είναι ένα σοβαρό έξοδο για τον κόσμο τα καύσιμα. Το βασικότερο. Και ειδικότερα, τώρα για τη, ειδικότερα για τη θέρμανση, που το θεωρώ εγώ κοινωνικό αγαθό. Ναι. Όπως είναι το νερό, όπως είναι το οτιδήποτε άλλο, για το χειμώνα το θεωρώ κοινωνικό αγαθό. Δεν μπορεί τώρα να έχουμε φτάσει το 2013 και να έχουμε γυρίσει πίσω 20 χρόνια, 25 χρόνια και οπουδήποτε βγαίνουμε έξω να μυρίζουμε όπως ήμασταν μικροί και πιτσιρικάδες με τις σόμπες και τα ξύλα. Όλη η ατμόσφαιρα. Κοινωνικό αγαθό όφιλε να είναι, κύριε Ζήση, τουλάχιστον έτσι θεωρούμε οι περισσότεροι. Δυστυχώς όμως έχει γίνει είδος πολυτελείας και αυτό είναι ανεπίτρεπτο βεβαίως για μια χώρα που βρίσκεται το 2013. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, όταν δεν υπάρχει βούληση και σε τοπικό επίπεδο και σε κεντρικό επίπεδο, σαφέστατα δεν πρόκειται να έχουμε και θετικά αποτελέσματα και φυσικά για ακόμη μια φορά θα την πληρώσει ο κόσμος. Ας ελπίσουμε. Ακριβώς. Ότι... Μας έχει μείνει το παράπονο αυτό ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη βοήθεια και απαραίτητη πίεση, ναι, στο θέμα αυτό. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Για να δούμε πώς θα προχωρήσουν και οι επόμενες ημέρες.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχώς βεβαίως σήμερα νομίζω λίγο παραπάνω ανέβηκε η θερμοκρασία σε σχέση με το Σαββατοκύριακο. Για παράδειγμα, σε ευχηθούμε ότι θα αλλάξουν λίγο και τα δεδομένα του καιρού. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ και μακάρι να έχουμε οτιδήποτε καλύτερο να μπορούμε να το ανακοινώσουμε μέσα σε μία-δύο μέρες. Βεβαίως. Καλό βράδυ και από εμάς. Να είστε καλά και ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Λοιπόν, αυτά και με το πετρέλαιο βεβαίως. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.